Καλημέρα, μάγκες μου. Σήμερα είναι το Digital Expo. Έχω ετοιμαστεί, εντάξει, είναι λίγο χύμα το σπίτι μου. Έχω βάλει κάποια βραχιολάκια και θα πάρω την κάμερα να γυρίσω ένα βλογκάκι. Ετοιμάζομαι να πάω να συναντήσω τον καμεραμάν μου και έναν φίλο μου και πάμε όλοι μαζί. Ήρθαμε μακ να φάμε. Μαζί μου έχω το Big Zool Line Up και τον Άρη και το Tinta Teo. Εγώ. Tinta Teo ανέβασε και Kissing Bang, έτσι να πάτε να το τσεκάρετε όλοι. Και τώρα πρέπει να μου πληρώσει τα μακ, έτσι. Τώρα. Θα εκπληρώσει. Ωραία να μου δώσει την αποζημίωση, ξέρω εγώ κάτι. Κοιτάξτε εδώ βραχιολάρε που παίξαμε. Δείξτε κι εσεί μάγκε. Δυνατό team. Κόκκινο ή μαύρο. Μαύρο, το μαύρο είναι πιο καλό συνήθως. Το μαύρο είναι πιο μεγάλο. Όχι, είναι όντως πιο μεγάλο το μαύρο. Γιατί το κόκκινο είναι γυναικείο, χωρίς πλάκα. Α, ωραία. Θα δούμε ότι είναι βαρετά, φεύγουμε ρε πούτσα μας. Μια δήλωση για το τέτοιο θέλω, μια δήλωση για την ομπρέλα σου. Η ομπρέλα μου ρε φίλε αντικατοπτρίζει την ψυχή του. Όχι, άκου να δεις. Όλοι βλέπεις να έχουν μια μαύρη ομπρέλα ρε φίλε. Δείχνουν πολύ σκοτεινή πλευρά της προσωπικότητας. Και εγώ θέλω να κάνω κάτι πιο φωτεινό. Yeah. Να σπάσω το κανόνα, καταλαβαίνεις. Και μόλις φτάσαμε εδώ πέρα στην Ανθούπολη και ποιο πετυχαίνουμε. Ωπς. Είσαι φαν. Και είσαι εδώ πέρα. Ναι, αδερφέ μου. Και τα βλέπεις τα βίντεο. Ναι. Σ' αρέσουνε. Αλλά μου θυμίζετε λίγο το όνομά σας. Freddy GTV λέγομαι. Freddy GTV. Και πού είναι το καμπανάκι. Το πέρα, πάτα τα. Ωραία. Να σου πω, αν είναι δεξιά, μου δίνεις 50 ευρώ. Εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου. Α, όχι, αριστερά. Είδες που σου λέω, μαλάκα. Ποιος κέρδισε. Φρέντι, πώς είναι η ζωή ενός YouTuber, δύσκολη ή εύκολη. Φίλε, είναι δύσκολη, άσε, σε κυνηγάνε γκόμενες όλη την ώρα. Αλήθεια, κυνηγάνε πολλές. Ναι, φίλε, ναι, αλλά είναι μικρές, οπότε δεν λέει. Στο πάρτι πόσες έριξες. Στο πάρτι. Ναι. Τίποτα, ρε. Τίποτα. Ίσως μία. Μία μόνο. Ναι. Μπορούσα κι άλλη μία, αλλά δεν μ' άρεσε. Δείξτε μου πώς το κάνεις αρχικά. Λάκα, μην το προσπαθήσεις. Λάκα, κάτω, κάτω. Πάμε και Φρέντι. Μια δήλωση για τον Φρέντι, τη γνώμη σου για τον Φρέντι. Ο Φρέντις γαμάει. Ο Φρέντις γαμάει, παιδιά, να βλέπετε μόνο Φρέντι. Subscribe, καμπανάκι, like, share, ό,τι στο πούτσο βρείτε κάτω. Σαν αυτές τις κάμερες που έχουν στρώντες, ερασιτεχνικές. Έχω και πακό, μπρο. Να κάνει και μόνο. Μην το ρίξεις το πέντρο. Άραξε, άραξε. Θα σου φύγει με λέγκη να γελέει. Σαν τον Βαλεντίνο για να σε ερωτευτώ. Ρε, πρέπει να φεύγει πιο δυνατά. Είναι ερωτικό. Καλά, είναι καλύτερο. Ας, από το LOL. Δεν παίζω καθόλου παιχνίδια. Το κάνεις. Πάση αξίσμα. Όπως γραμμάτζι γκόμενες, θέλεις να σε γαμίσω το σέμα. Πάμε μέσα. Πάμε μέσα. Είναι ωραία φάση. Αλλά κουραστικό πολύ ρεύμα. Δεν το περίμενα. Συνέντευξη να μου πεις τη γνώμη σου μέχρι στιγμής. Θες να είμαι ειλικρινής. Είναι καλή φάση, αλλά είναι λίγο βαρετά ρε φίλε, δεν ξέρω. Μέχρι τώρα δεν μου έχει κάνει ένα wow να πω γάμισε, κατάλαβες. Δεν έχω μαζευτεί πάρα πολύ YouTuber που ξέρω, δηλαδή. Εδώ είμαστε στα VIP σκέψου, γιατί είστε γύρω. Δεν γνωρίζω κανέναν από όλους αυτούς, το αρχίζομαι. Μόνο το Γιανούμπα είδα πριν λίγο. Και κανέναν άλλον, αλήθεια. Φυσικά, πώς σας βγήκε η ιδέα να ονομάσετε το κανάλι σας Line Up VI. Κοίτα, ήταν κάτι. Μια φορά το στάδιο. Μας κάνουνε, πάμε αλλού. Λοιπόν, κάτω Γρηγόρης είναι η Δευσούλα. Αρχικά, μου αρέσουν πάρα πολύ τα gaming video που κάνεις. Στηρίζω πολύ την προσπάθειά σου. Ποιο πιστεύεις, σε τι division είσαι στο LOL βασικά. Ναι. Ναι. Αρχικά, ποια είναι η άποψή σου για το κανάλι Line Up VI. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον αδερφό του Sneak. Πες μας λίγο πώς έχει επηρεάσει αυτή την καλλιτεχνική σου πρόοδο. Δεν είμαι αδερφός σου. Θέλω να πεις πώς αποφάσισες να ονομάσεις ροδάκι με το κανάλι σου. Είναι το αγαπημένο μου φρούτο, μαζί με το περίκοκο. Το περίκοκο ή το ροδάκι, σας ευχαριστώ πολύ. Το περίκοκο. Πώς αποφάσισες να κάνεις make-up tutorials. Είναι αυτό.
Πες μας εσύ, γιατί βλέπω ο φίλος είναι λίγο αγχωμένος. Είναι φίλος μου, είναι αδερφός μου. Άι στα αδέρφια. Πώς αποφάσισες να ονομάσεις το κανάλι σου Natasha K? Άντες είναι Natasha K. Έλα, λάθος. Είμαστε εδώ πέρα με τον Πουρνάρα. Θέλω να μου πεις αρχικά πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με το YouTube. Η αλήθεια είναι πως δεν είμαι YouTuber. Συγγνώμη, μια συνεδοξούλα. Ναι, λοιπόν, είμαστε εδώ με το Themicorn. Πες μου πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με το YouTube. Πώς με είπες? Themicorn. Ο Θέμης δεν είναι? Δεν θα μου απαντήσεις. Δεν είμαι ο Θέμικορ. Είμαι εδώ με την Ηλία Λέια. Πες μου αρχικά ποια περούκα είναι αυτή που φοράς σήμερα. Εντμός. Μαλάκα καθόλου. Εγώ δεν είσαι εδώ πάντως. Καθόλου έτοιμος. Πάμε. Πάμε ψυχολογικά έτοιμος. Καπέλο έχει κάτσει καλά. Πού είναι καλά. Ο Freddy GTV, παιδιά, εδώ ετοιμάζεται. Φίλε, το μόνο κουμπί που λειτουργεί για σου είναι το άγχος. Γυμναστικούλα. Να δούμε μπράτσο. Θέλω να δώσω κάποια προφίλα και σας δωρεάν. Θα τα μοιράσω στοιχεία απλά να τα μετάξω στο οποίο το πράσι. Λοιπόν, θέλω αυτή τη στιγμή να βγάλουμε ένα story όλοι μαζί και να κάνουμε ένα καλό μέτρο. Παιδιά, κάπου εδώ η μέρα τελειώνει. Το Digital Expo συνεχίζεται βέβαια, θα βγουν άλλοι λίγοι YouTubers. Απλά επειδή είμαι όλη μέρα εδώ πέρα και έχω κουραστεί, πάω να φύγω. Ήταν πραγματικά απίστευτη εμπειρία, ήταν ειδικά πάνω σκηνή, ένιωσα απίστευτα. Σας ευχαριστώ όλους όσους ήρθαν και με στηρίξανε. Αυτά, πάμε για κανένα καφέ τώρα να ράξουμε λίγο και πάμε να ξεκουραστούμε. Γεια σας.